ανεβάσεις, Παύλο μου, να ανεβάσεις τις περιμένουμε να τις μοιραστούμε. Ναι. Τι ωραία να πάει ζήσουμε... το κουστούμι στους ψηλούς άντρες. Ναι, μα σε όλους γιατί, τους άντρες. Ναι, κάτι, σε όλους τα λέει το κουστούμι. Ένα κουστούμι με παπηγιό στο γάμο μου, ένα με πιγκουίνες. Όταν ράβεται το κουστούμι πάνω στα μέτρα σου, δεν δείχνει μια χαρά. Τι λες, ρε χάρη. Σε έχουμε δει με κουστούμι και σου πάει πάρα πολύ. Τι θα πας με τις πιτζάμες, θα πας στην Ιταλία δηλαδή. Γιατί σε έχουμε δει με κουστούμι και σου πάει και πάρα πάρα πολύ. Δεν είχαμε όμως έτσι με το παπηγιόν. Του ζηλεύω τους ψηλούς τους άντρες. Το νούμερο θα το πάρεις, χάρη. Το παπηγιόν δεν πάει μόνο στους ψηλούς άντρες. Ο Γιώργος ήταν με το παπηγιόν ή με κρεβάτα. Είναι κάτι το οποίο με προβληματίζει για να το συζητήσουμε. Γιατί το παπηγιόν. Δεν με προβλημάτισες τώρα, δεν θυμάμαι. Μπράβο, Χριστιανό. Άντε, παιδιά, έχουν περάσει 7 χρόνια. Δεν θυμάσαι τον άντρα σου πως είπε. Τι ντροπή να ντρέπομαι, επειδή δεν θυμάμαι αν φορούσε παπηγιόν. Στο γάμο. Θυμάμαι το χαμόγελο του που ήταν μονόπλευρο από το άγχος. Εγκεφαλικό. Ήταν, παιδιά, ο Γιώργος, η μισή μεριά χαμογελούσε, η άλλη μισή δεν. Δεν θυμάμαι. Αλλά δεν πάει μόνο στους ψηλούς άντρες. Δεν έχει Google. Αλλά... Γραβάτα. Γραβάτα, σαν να θυμάμαι κάτι σε ένα βίντεο τώρα. Ναι, βγάλε το ακουστικό να σου κάνω μια ερώτηση. Που θυμάσαι βίντεο. Τι χρώμα ήτανε. Δεν το θυμάμαι. Να μην ήτανε μπλε. Στο πάνε. Όχι, δεν μου το πάνε. Όχι, το κουστούμι το θυμάμαι. Ήταν μπλε σκούρο. Τι να φόρεσε μαύρη γραβάτα με το μπλε κουστούμι. Μπλε θα ήταν κι αυτή. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Μαύρη ήτανε. Μπορτό. Αλήθεια. Ποιο τα θυμάται, παιδιά, αυτό, η Βαρβάρα. Η Βαρβάρα τώρα, μάλλον τα κοιτάζει. Το θυμάται, δεν κοιτάζει. Η Βαρβάρα, ο Παντέλης τι φορούσε. Όλα μαύρα. Α, εδώ με βάλει η Βαρβάρα μαύρα. Όλα μαύρα και άσπρο πουκάμισο. Μνήμη ελέφαντα. Μπορντό ήταν η γραβάτα, πάντω, να ξέρει. Ναι. Και μπλε σκούρα το κουστούμι. Μπράβο. Εγώ δεν έχω καταλάβει πώ προκύπτει η θεωρία ότι το παπηγιόν και η γραβάτα δεν πάνε στου κοντού άντρε. Ναι, δεν ισχύει. Μ' αρέσει εμένα. Λοιπόν, Κοτσόβολο, πάμε να δώσουμε το διαγωνισμό μα για το μήνα Σεπτέμβριο.